Εκπροσώπους των γιατρών, συνάντηση όπως είπαμε ο Πρωθυπουργός. Συνδεόμαστε με την Μάρθα Λεκάκου στο Μέγαρο Μαξίμου. Μάρθα, θα συνεχίσει να βλέπει επαγγελματικές ομάδες ο Πρωθυπουργός. Είναι εκπρόσωποι της μεσαίας τάξης στην ουσία, στην οποία στοχεύει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες ο κ. Σαμαράς. Ακριβώς, Αντώνη. Να σου πω πρώτα απ' όλα τι προκύπτει από την σημερινή συνάντηση εδώ στο Μέγαρο Μαξίμου του Αντώνη Σαμαρά με εκπροσώπους των γιατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Αντώνη Σαμαράς δεσμεύτηκε και αναμένεται να ανακοινώσει το προσεχές διάστημα προσλήψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αρχής γενωμένης από τις ΜΕΘ, δηλαδή από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και να σου πω επίσης, Αντώνη, ότι αύριο κυκλοφορεί, δημοσιοποιείται άρθρο του Αντώνη Σαμαρά στην εφημερίδα Αγορά, όπου σε αυτό το άρθρο ο Πρωθυπουργός τονίζει η ανάκαμψη. Άρχισε το μνημόνιο, φεύγει, οι φόροι υποχωρούν. Και την ίδια ώρα, Αντώνη, εξαπολύει η Νέα Δημοκρατία σφοδρότατη επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ και δει στον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Πάνο Σκουρλέτη, παραθέτοντας για συγκεκριμένα θέματα διαφορετικές απόψεις τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι αυτά τα συγκεκριμένα θέματα? Ο ΕΝΦΙΑ, το όριο φορολόγησης, αλλά και ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη. Τι λέει χαρακτηριστικά η Νέα Δημοκρατία για τον κύριο Σκουρλέτη? Έχει δίκιο ο κύριος Σκουρλέτης. Φταίει η μονταζιέρα της Νέας Δημοκρατίας. Από σήμερα θα του στέλνουμε τις δηλώσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για να τις μοντάρει ο ίδιος όπως θέλει. Μάρθα, σε ευχαριστώ πολύ.